Τι θα γίνουν, εξεγέρσεις. Η Ευρώπη θα ζήσει εξεγέρσεις. Το 1300, η δυτική πάντα μιλούμε, 1300, 1400, 1500, στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία θα γίνουν εξεγέρσεις, κυρίως από αυτές τις τάξεις, τις καινούργιες, τεχνητών, αγωγιατών, εμπόρων διαφόρων επιπέδων, οι οποίοι διεκδικούν συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Δεν μπορεί να έχεις γίνει επιτυχημένος, να έχεις αλλάξει τον κόσμο και να μην μπορείς να μετέχεις στην πολιτική ζωή και αντεσού να μετέχει ο τάδε φεουδάρχης, ο οποίος είναι πια ένα παράσιτο εκεί στην άκρη και δεν προσφέρει τίποτα ακριβώς στην οικονομία. Δηλαδή δεν είναι, φυσικές εξελίξεις αυτές. Αυτή η αστική τάξη διεκδικεί πολιτική συμμετοχή και θα τη διεκδικεί και θα τη διεκδικεί και θα τη διεκδικεί για να την πάρει και όλοι, εφόσον σταδιακά η οικονομία της Δυτικής Ευρώπης θα γίνεται όλο και πιο αστική, φυσικό είναι αυτά τα αστικά στρώματα να θέλουν την συμμετοχή και τον έλεγχο στο κάτω-κάτω. Να, η Γαλλική Επανάσταση τι είναι, ας πούμε, η Αγγλική Επανάσταση τι είναι. Είναι η επανάσταση αυτών των στρωμάτων που λένε, κύριε, με συγχωρείτε, ποιος παράγει σε αυτή τη χώρα. Και εγώ να μην έχω συμμετοχή, καταλαβαίνετε, εδώ πέρα θα έρθει των πραγμάτων. Γίνονται λοιπόν πολλές εξεγέρσεις και αγροτών. Έχουμε αγροτικές εξεγέρσεις στην Ευρώπη, πολύ δυνατές. Κυρίως η Γαλλία σε αυτό γίνονται ζακερί, αν το έχετε ακούσει. Ζακερί από τη λέξη ζακ. Ζακ. Ο ζακ είναι ο μύθος. Είναι η εξεγέρσεις του μύτρου, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και επιπλέον είναι και είναι το ρούχο που φορούσε ο Γάλλος αγρότης. Λεγόταν ζακ, όχι ζακέτ, από εκεί είναι και η ζακέτα, ναι. Αλλά κάπως δεν θυμάμαι ακριβώς και είναι, λέγονται ζακερί. Πόσες ζακερί έχουμε στη Γαλλία το 1300, πόσες έχουμε το 1300. Οι Γάλλοι γενικά είναι πολύ ανήσυχος λαός και κάνουν εξεγέρσεις με το σπιτσφιτίλι. Οι Άγγλοι λιγότερο, η Γερμανία ακόμη λιγότερο. Απλώς οι Γάλλοι κάνουν πολλές και όχι τόσο δυνατές. Ενώ οι Γερμανοί, οι αγρότες, ξέρω εγώ, κάναν 2-3, αλλά πέσαν τα ντουβάρια. Δηλαδή στη Γερμανία δεν είναι εύκολο να βγουν στους δρόμους, αλλά όταν βγούνε τρέμει γης, να πούμε, διότι είναι πολύ αποφασισμένοι. Είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε λαός έχει την ιδιοσυγκρασία του. Αποτέλεσμα. Γιατί οι αγρότες κάνουν αγροτικές εξεγέρσεις για χίλια μίλια, πρώτα-πρώτα βλέπουν να αλλάζει το τοπίο και είναι μπερδεμένοι. Τι θα γίνει με αυτούς? Εκείνοι είναι που δεν έχουν καμιά συμμετοχή στα πράγματα. Οι αγρότες δεν έχουν καμιά συμμετοχή στα πράγματα και προφανώς νιώθουν ανασφάλεια. Πού πάει το καράβι, τι γίνεται, πού θα είμαι εγώ, τι θα μου συμβεί. Συνήθως οι εξεγέρσεις αγροτικές καταλήγουν ή ξεκινούν ως λαιλασία. Δηλαδή δεν είναι ξεκαθαρισμένο στο μυαλό τους. Λαιλατούν τα κατοικίες πλουσίων, ας πούμε. Γι' αυτό και είχαν πάρει πολύ κακό πρόσημο, ας πούμε, ότι είναι λαιλατικές. Και ήτανε, αλλά ήταν πέραν αυτού, ήταν η ανησυχία μιας τάξης για τις εξελίξεις. Ένας από τους λόγους που οι αγρότες στην Δυτική Ευρώπη έγιναν πιο δυναμικοί μετά το 1300-1400 είναι και η πανούκλα. Γιατί μετά το 1300 η Δυτική Ευρώπη, αλλά και εδώ και στην περιοχή μας, πλήγηκε πάρα πολύ από την πανούκλα, ειδικά το μέσο του 14ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1350 χάθηκε ο ένας στους 7 κατοίκους της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα εργατικά χέρια, οι γεωκτήμονες να μην έχουν αγρότες για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και έτσι οι αγρότες βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση να διεκδικήσουν προνόμια, μια και ήταν πολύτιμη. Δηλαδή ήρθε και ένα κακό να φέρει ένα καλό, γιατί στην ανθρώπινη ζωή τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο. Κάθε κακό φέρνει και καλό και ας ελπίσουμε σε κάποιες κρίσεις που ξέρουμε να έρθει για κάτι καλό. Μάλιστα. Τώρα, αλλάζει η σύνθεση, αλλάζει η οικονομία και στο μεταξύ αυτές οι αστικές ομάδες, οι οποίες υποστηρίζουν πια το θεσμό του βασιλέως, σωστά,
Δεν είναι τυχαίο, η πρώτη χώρα η οποία αποκτά βασιλιά-βασιλιά είναι η Γαλλία, το δεκαετία του 1990, με την δυναστεία των Καπέ. Καπέ. Γράφεται με σε, α, πι, ε, τε. Γιατί εμείς τους λέμε καπέτους. Καπέτους, γιατί τους λέμε καπέτους, γιατί στα γαλλικά το τε δεν διαβάζεται. Αλλά εμείς το λέμε, είναι οι καπέτοι. Που στην ουσία είναι μια δυναστεία, μετά ήρθαν οι Βουρβόνοι, αλλά σχετίζονται με τους καπέτους κτλ. Κτλ. Η δεύτερη μεγάλη, δημιουργούνται τώρα οι μεγάλοι βασιλείς, οι βασιλείες και οι δυναστείες. Οι Αψβούργοι, ας πούμε, οι Χάμπσμπουργκ, που είναι η πιο μακρόβια δυναστεία της Ευρώπης, ανεβαίνει στην εξουσία του 1280 περίπου, δηλαδή αυτή την περίοδο των μεγάλων αλλαγών. Οι Χόιτζόλεν, στα γερμανικά εδάφη, επίσης εκεί γύρω στο 1300, δηλαδή αποκτούμε στην Ευρώπη, αποκτάτε στη Δυτική Ευρώπη, πια βασιλεία. Πρέπει να σας πω εν παρενθέσει ότι οι βασιλείς της Ευρώπης όλοι είναι Γερμανοί. Όλοι οι βασιλείς της Ευρώπης. Σχετίζονται με γερμανικούς οίκους. Και της Αγγλίας ο βασιλιάς είναι η οικογένεια Mountbatten. Mountbatten. Γερμανικής καταγωγής είναι. Και η δική μας βασιλής ήταν Γερμανία. Σε όλη την Ευρώπη είναι Γερμανοί. Εκ των πραγμάτων είναι κλάδι των Αψβούργων και των Χοϊτζόλερν, δηλαδή αυτό τόσο καλά. Και οι Άγγλοι βασιλείς είναι Γερμανοί. Όλοι οι Άγγλοι είναι Γερμανοί, αλλά οι Άγγλοι μισούν τους Γερμανούς, αλλά αγαπούν τους βασιλείς τους. Οπότε, σχιζοφρενικά πράγματα, δηλαδή η ανθρώπινη κοινωνία είναι μαγικό πράγμα. Όποτε θυμώνουνε, άμα τύχει κάποια ομάδα στην Αγγλία και θυμώσει με τον βασιλείς, λέει εσείς που είστε Γερμανοί, το θυμούνται. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, δημιουργείται η βασιλεία. Τώρα, προσέξτε να δείτε, η βασιλεία καθώς ενισχύεται από την υποστήριξη αυτής της τάξης, με την πλευρά της ενισχύει αυτή την τάξη. Αποτέλεσμα, όταν αυτή η αστική τάξη της Ευρώπης δει ότι τόστησε το μαγαζί στην Ευρώπη, καλά πάει το μαγαζί ρε παιδί μου, μήπως εκεί πέρα μακριά μυρίζομαι ότι στον κόσμο υπάρχει πολύ υλικό για εμπόριο ρε παιδί μου. Τι κάνουμε γι' αυτό, το μυρίζομαι. Τι θα κάνει, θα στηριχθεί στους βασιλείς για να κάνει τις μεγάλες εξερευνήσεις, θαλάσσιες εξερευνήσεις. Θα ξεκινήσει από την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία ήταν μια χώρα που είχε γρήγορα απελευθερωθεί από τους Άραβες, είχε δημιουργήσει το δικό της κλίμα, ας πούμε, εκεί στην άκρη της Ιβηρικής Χερσονήσου, και δεν είναι τυχαίο όλες οι εξερευνήσεις. Οι μεγάλες εξερευνήσεις χρηματοδοτήθηκαν στην πρώτη τους φάση από τους βασιλείς. Δηλαδή, κατεβόδιο, πάτε παιδιά μου εκεί που πάτε, κατεβόδιο. Για να ξεκινήσουν, μάλιστα στην πορτογαλική περίπτωση που είναι και η πρωτοπόρα, ο Ερίκος, ο θαλασσοπόρος, ο βασιλιάς της Πορτογαλίας, ο ίδιος είχε το όραμα, ο ίδιος μάζεψε τους εμπόρους, τους είπε «Μπρος, κινηθείτε προς την Αφρική, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα». Και τους το χρηματοδότησε τις αρχικές τους μετά, εντάξει. Το ίδιο έγινε και με τον Κολόμβο, με χρηματοδότηση της Ισαβέλας πήγε. Το ίδιο έγινε και με τους Άγγλους, με βοήθεια η Ελισάβετη πρώτη, έστρωσε το δρόμο για τις καταπληκτικές αγγλικές. Δηλαδή οι βασιλείς οραματίστηκαν το εμπόριο το εκτός των τυχών τους, ας πούμε, για να στηριχθούν σε αυτή την τάξη, να τη στηρίξουν και να στηριχθούν και φυσικά να έχουν εισοδήματα από την επέκταση της οικονομίας τους. Έτσι, μετά το 1400 η Δυτική Ευρώπη μπαίνει σε αυτή τη φάση που θα την κάνει πανίσχυρη. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα που έκαναν τη Δυτική Ευρώπη τόσο δυνατή, ένα από αυτό είναι οι θαλασσινές εξερευνήσεις. Τελείωσε. Η Ευρώπη μπήκε σε μια διαδικασία παρόμοια με αυτή που είχαν κάνει οι αρχαίοι Έλληνες και Φοίνικες,
Αυτό είχαν κάνει οι αρχαίοι Έλληνες το 700, το 600 π.Χ. Αυτό είχαν κάνει οι Φίλοι και στο 800-900 π.Χ. Να πάρουν δηλαδή τα πλοία τους και να πάνε στο πουθενά. Να βρεθούν σε τοπικές φυλές, να τους φάνε οι τόπιοι, να τους φάνε οι λύκοι, αλλά και να πάρουν και να φέρουν κτλ. Αυτό θα γίνει ευρωπαϊκή υπόθεση, παγκοσμίως. Οι Ευρωπαίοι είναι οι νέοι Φοίνικες, οι νέοι Έλληνες. Ξεκινούν λοιπόν τις εξερευνήσεις με πρωτοπόρους τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς να ακολουθούν. Να και οι Ολλανδοί, οι ασύλληπτοι Ολλανδοί και ικανότατοι, να και οι Γάλλοι, επίσης δυναμικοί και ικανοί, και βέβαια οι Άγγλοι, οι οποίοι στην αρχική τους φάση δεν τους ήξερε η μάνα τους, αλλά μετά θα τους μάθουν οι μανάδες όλου του κόσμου. Δηλαδή αυτό θα συμβεί με την Αγγλία. Θα έρθουν έτσι τα πράγματα που η Αγγλία θα γίνει σπουδαιότερη δύναμη της γης στην ανθρώπινη ιστορία. Μια χώρα τόση δα μικρή στο χάρτη θα αλλάξει τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, οι θαλασσινές εξερευνήσεις. Και τώρα, ποιο θα είναι τα επόμενα που θα συμβούν, είναι η ενίσχυση. Οι εξερευνήσεις με τη σειρά τους φέρνουν ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της αστικής αυτής τάξης. Λογικό. Αυτή η διαστική τάξη έχει αλλάξει όχι την κοινωνία της, τον κόσμο. Αυτοπεποίθηση. Έχει αυτοπεποίθηση. Ο μέσος έμπορος της Χάνσα, ο μέσος έμπορος ο Ολλανδός κτλ. Πρέπει να σας πω, αυτό που λέμε θαλασσινές εξερευνήσεις δεν είναι απλό πράγμα. Ο ένας στους τρεις επέστρεφε πίσω. Ιστορικά, στα 500 χρόνια των θαλασσινών εξερευνήσεων, ο ένας στους τρεις γύριζε πίσω. Μπορεί ένα πλοίο ολόκληρο να γύρναγε με όλους τους άντρες, αλλά τα ναυάγια, οι θάνατοι από ασθένειες πάνω στο πλοίο, στις ξένες χώρες, βρισκόταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε κοινωνίες που είχαν άλλους βακύλους. Η ανθρωπότητα πήρε και έδωσε ένα σωρό ασθένειες εκείνη την εποχή. Λογικό είναι, γιατί πας σε περιοχές που ενδημούν ασθένειες που το σώμα σου δεν τις ξέρει. Από μια γρήπη δηλαδή μπορεί να χαθούν άντρες και άντρες. Θέλω να πω, αυτή η επέκταση της Ευρώπης, η χαρτογράφηση που έκανε η Ευρώπη, που ήταν οικονομικής φύσεως, δεν το συζητούμε, ξεκινάει και τελειώνει ως οικονομική δράση, αυτή μας προσέφερε αυτό το χάρτη. Αυτός ο χάρτης είναι αποτέλεσμα των θαλασσινών εξερευνήσεων των Ευρωπαίων. 1400, 1500, 1600, πριν από αυτό ξέραμε αυτό το πράγμα εδώ. Αυτός ήταν ο χάρτης μας. Και τώρα μάθαμε όλη τη γη, όλη τη γη, με λεπτομέρεια, χάρη σε αυτούς τους ναυτικούς, οι οποίοι πήγαν εκεί. Και φυσικά είχαν τα κέρδη τους, είχαν και τις απολιές τους. Προσέξτε να δείτε τώρα, αυτή οι έμποροι, οι τεχνίτες, οι ναυπηγοί, οι ναυτικοί, οι καπεταναίοι, αποκτούν σταδιακά αυτοπεποίθηση. Με συγχωρείτε, μάγκες, μήπως τα τελευταία 200 χρόνια θα έλεγε κάποιος ναυτικός, κάποιος καπετάνιος, κάποιος τεχνίτης εκεί στα 1300. Με συγχωρείτε, ποιος έχει αλλάξει αυτή την κοινωνία? Ποιος μεταφέρει, ποιος κάνει να κινείται και να υπάρχει δουλειά και να υπάρχει βελτίωση των συνθήκων ζωής? Μήπως είναι η δικιά μας τάξη που το έχει κάνει? Γιατί μην μου πολύ κουνιέστε, κύριοι ευγενείς και αριστοκράτες, που είστε σαπισμένοι στα κάστρα σας και μέσα στις δαντέλες σας και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Δεν παράγετε τίποτα, είσαστε σαπισμένες σαπιοκυλιές, όπως λέγανε τότε, και μας παριστάνετε και τους διοικητές του παντός. Ποιοι είστε εσείς και γιατί μας έχετε υποτάξει όλη την κοινωνία με αυτό το κλίμα σας το παρασιτικό? Εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Θέλουμε ζωντάνια δράσεις. Είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε σε όλη τη γη. Θέλουμε να εκφραζόμαστε, θέλουμε να χαιρόμαστε, θέλουμε. Και γιατί έχουμε νικήσει, γιατί είμαστε τόσο καλοί
Σας λέω τώρα σχηματικό, αλλά αυτό το κλίμα υπήρχε. Γιατί πετύχαμε αυτά που πετύχαμε? Διότι βάλαμε κάτω τη λογική μας και λέγαμε, αν είναι να πάω σε αυτό το πανηγύρι, θα μου τύχει αυτό και αυτό και αυτό. Τι θα μου συμβεί, προβλέπω αυτό, κάνω αυτές τις κινήσεις, πηγαίνω, καταγράφω, έχω χασούρα, έχω κέρδος, έκανα λάθος εδώ, έκανα σωστή κίνηση εκεί, τη διορθώνω την επόμενη μέρα. Οι επιτυχίες μου και οι αποτυχίες μου από μένα προέρχονται. Τι θέλω να πω με αυτό? Ήρθε η αναγέννηση. Αυτό που σας περιγράφω είναι η αναγέννηση. Αυτοί οι νέοι, σε πνευματικό επίπεδο, σε ιδεολογικό επίπεδο, αυτή η νέα τάξη, σε πρώτη φάση, θέλει να αισθανθεί. Άσε με να αισθανθώ. Μη μου βάζεις πλαίσια. Τα πλαίσια που μου είχες βάλει, δεν είναι θεοσεβούμενοι. Όλοι τους είναι θεοσεβούμενοι, δεν είναι άθεοι καθόλου. Αθεισμός ή αντικληρικαλισμός θα έρθει πολύ αργότερα. Είναι θεοσεβούμενοι. Αλλά σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα να εξηγούμε τα πάντα με τα φυσικά και το ένα και το άλλο? Τι με τα φυσικά? Δουλεύω για να έχω αποτέλεσμα. Και δουλεύω και αισθάνομαι και θέλω να αισθάνομαι. Και μην μου λες να εξηγήσω με δυσιδαιμονίες αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι επειδή έρχεται μια σατανική δύναμη και κάνει αυτό και κάτι. Είναι γιατί έκανα βλακεία. Όταν κάνω βλακεία, την κάνω γιατί κάνω βλακεία. Και όταν κάνω κάτι ευφυές, το κάνω γιατί έκανα κάτι ευφυές. Δεν ήρθε κανένα δαιμονικό πράγμα, δεν με ψεκάζουνε, καταλάβατε, δεν θέλω να πω. 42% του ελληνικού λαού πιστεύει ότι ψεκαζόμαστε, δηλαδή μιλάμε για τον 11ο αιώνα εδώ πέρα. Ακόμη δεν έχουμε πάει στην αναγέννηση, να τρελαθεί ο κόσμος. Δηλαδή. Δεν είναι που με ψεκάζουν, είναι που με βλάκας και γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και έρχεται η αναγέννηση, δηλαδή έγινε το 1400. Και τι ζητάει? Τι ζητάει? Ζητάει τη λογική. Τη λογική και το αίσθημα και τη συμμετοχή στα πράγματα βιωματικά, ρε παιδί μου. Εγώ μετέχω με όλη μου την ψυχή σε αυτά που κάνω. Μάλιστα. Και πού θα έρθει η αναγέννηση, σε ποιες ζώνες? Τυχαίο, δεν νομίζω. Κοιτάξτε τις ζώνες της αναγέννησης. Είναι οι ιταλικές πόλεις, τυχαίο, δεν νομίζω. Και οι βόρειες γερμανικές πόλεις, Φλαμανδία, Ολλανδία, Γερμανία. Βέβαια, τυχαίο, δεν νομίζω. Είναι οι ζώνες των Ιταλικών πόλεων και της Χάνσα. Και στην περίοδο αυτή θα γραφούν και θα γίνουν μαγικά πράγματα. Θέλω να σας πω, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι μπορεί να είχε υπάρξει και στο παρελθόν και να μην είχε καμία δυνατότητα να εκφραστεί και να πέρασε τη ζωή του, ξέρω εγώ, σαν δουλοπάρικο σε κάποιο αγρόκτημα του, πολύ πολύ να έκανε μικρό... Το απόγευμα εκεί πέρα να έκανε μικρό εφευρέσεις, να ηρεμεί. Γιατί ο Λεωνάρντο είναι του 14ου αιώνα? Διότι τώρα πια υπάρχουν στις ιταλικές πόλεις ολόκληρες οικογένειες που είναι αστικές οικογένειες, είναι πάμπλουτες, ευγενικές, αλλά δεν προέρχονται από την παρασιτική φεουδαρχία, αλλά από τη δυναμική νέα οικονομία. Και λέει, τι βρίσκεις εσύ, Λεωνάρντο? Α, και το χρηματοδοτούν. Αν δείτε τις ζωές αυτών των μεγάλων της αναγέννησης, όλοι είχαν κάποιον μέντορα. Δηλαδή τους Περούτζι, τους Μέντιτσι και τα λοιπά, οι οποίοι λέγανε, αυτός είναι εφευρετικός άνθρωπος. Έλα εδώ, παλικάρι μου, υπέροχος τεχνίτης, έλα να μου, πώς μπορούσες να λειτουργήσεις? Γιατί τώρα, εδώ έχουμε δυναμική οικονομία. Πίσω από αυτά βρίσκεται η δυναμική οικονομία που έχει προκύψει. Διότι το 1400, το 1500 που διαρκεί η αναγέννηση, στην Φλωρεντία, ας πούμε, η Φλωρεντία, λέω τώρα επειδή είπαμε για τους Περούτζι, για τους Μέντιτσι, για τους Μέδικους, η Φλωρεντία είναι τραπεζικό κέντρο, ξέρετε. Οι Φλωρεντίνοι δεν ήταν έμποροι. Ήταν ένα τύπος Γενέβης η Φλωρεντία, δηλαδή είχε τράπεζες. Το 1400 υπήρχαν στη Φλωρεντία δεκάδες τραπεζών. Με τους σημαντικότερους, τους Περούτζι και τους Μέντιτσι. Φυσικά οι μεγαλύτεροι τραπεζίτες της Ευρώπης είναι οι Φούγκερ, γερμανικοί οι Φούγκερ, στο Αμβούργο.
Οι Φούγκερ χρηματοδότησαν την Ισπανία στις εξερευνήσεις της. Δηλαδή η Σαβέλα έπαιρνε δάνεια από τους Φούγκερ για να μιλάμε. Έχει αλλάξει η οικονομία τώρα. Πάνε οι βασιλείς στους τραπεζίτες και δανείζονται. Παλιά πήγαινες εσύ στο βασιλιά να δανειστείς. Καταλαβαίνετε, αλλάζουν όλες οι ισορροπίες. Λογικό είναι. Και εν πάση περιπτώσει, να η αναγέννηση που είναι η κατάκτηση της λογικής, του πνεύματος και του συναισθήματος. Θέλω να αισθανθώ. Αυτό που αισθάνομαι θέλω να αισθανθώ. Μη μου το περιγράψεις αλλιώς. Βαρέθηκα αυτό το πράγμα. Το δυσιδαίμον και το... Εκεί ένα χαρακτηριστικό άτομο της αναγέννησης είναι Φλωρεντινός, ο Μακιαβέλη. Ο οποίος, γιατί σας το λέω αυτό, διότι η αναγέννηση μπήκε και σε πολιτικής οικονομίας προβληματισμούς. Αυτή η τάξη δηλαδή που τώρα κινεί, αρχίζει και κινεί τα νήματα, ακόμη στην αναγέννηση τα πράγματα είναι σε μια πρώιμη φάση, ενδιαφέρεται για το πώς λειτουργεί η κοινωνία ολόκληρη, να καταλάβει ποιοι είναι οι μηχανισμοί της κοινωνίας. Κάνει πολιτική οικονομία, αυτό που λέγεται πολιτική οικονομία. Πολιτική. Τους ενδιαφέρει και η πολιτική. Τι θα πει, τι είμαστε. Είναι ακόμη σε πρωτόλιες φάσεις. Αυτό αργότερα θα το κατακτήσει πολύ περισσότερο. Ο Μακιαβέλη, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί βαριά και υπάρχει ο όρος Μακιαβελισμός. Υπάρχει ο όρος Μακιαβελισμός διότι κάθισε και έγραψε εντυπωσιακά πονήματα, είναι του Μακιαβέλη, με τελείως αποστασιοποιημένη ματιά. Ο Μακιαβέλη βλέπει την κοινωνία, λες και κάνει πως ένας έμπειρος. Εσείς και εγώ άμα δούμε ένα ανοιγμένο πτώμα θα ζαλιστούμε, να πούμε, γιατί δεν λέω τώρα. Αλλά ένας έμπειρος γιατρός που έχει δει 1000 πτώματα, ανοίγει το πτώμα πια χωρίς συνέστημα και κοιτάει μέσα τις διάφορες συνδέσεις. Ο Μακιαβέλη αυτό έκανε. Είδε την κοινωνία με απόσταση, χωρίς συναισθηματική εμπλοκή, της έκανε το μέσα και λέει, άμα συμβαίνει αυτό, στις κοινωνίες συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό, άμα δεν θες να συμβεί αυτό, κάνε αυτό. Και μπορεί αυτό το αυτό να σφάξει μια πόλη. Καταλάβατε. Αλλά σου λέει, αν πάλι δεν κάνεις αυτό, θα σου συμβεί αυτό. Διότι όταν συνέβη και παρόμοιο, επί Μάρκου Αβριλίου, ο Μάρκος Αβρίλιος έκανε αυτό. Και επειδή έκανε αυτό, του συνέβη αυτό. Άρα έχει στο νου σου ότι... Καταλάβατε. Δηλαδή εδώ πέρα, η κοινωνία ανατέμνεται και λέει, κοίταξε να δεις, έχεις αυτές τις επιλογές σε αυτή την περίπτωση. Ο ηγεμόν, έτσι. Στον ηγεμόνα απευθύνεται, δηλαδή στο διοικούντα. Άμα θέλεις να συμβεί αυτό, έχεις τρεις επιλογές. Άμα κάνεις αυτή, δεν συμβεί αυτό. Άμα κάνεις αυτό, και το λέει αποστασιοποιημένο, δεν μετέχει. Γι' αυτό και λέμε μακιαβελισμό. Δεν είναι κοινικός, είναι πέραν της έννοιας του κοινικού. Απλώς ανατέμνει. Να σας διαβάσω ένα κομμάτι από το Μακιαβέλη, από τον ηγεμόνα, σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη. Πρέπει λοιπόν ο ηγεμόνας να μην νοιάζεται για τη δυσφημία του σκληρού, ότι θα δυσφημιστεί ότι είναι σκληρός, για να κρατάει τους υπηκόους του ενωμένους και πιστούς. Γιατί με ελάχιστα παραδείγματα θα φανεί πιο πονόψυχος, δηλαδή σκληρά παραδείγματα, άμα φερθεί σκληρά σε 5 ανθρώπους, θα φανεί πιο πονόψυχος από όσους από υπερβολική πονοψυχιά ανέχονται αταξίες που αυτές γεννούν πολύ περισσότερους φόνους και αρπαγές. Άρα αν είσαι ηγεμόνας πρέπει να είσαι αυστηρός σε 5 περιπτώσεις για να μην έχεις μετά 1005 καταστροφές. Και τούτο γιατί οι αταξίες βλάπτουν ολάκαιρη την κοινότητα, ενώ οι τιμωρίες που επιβάλλει ο ηγεμόνας βλάφτουν μοναχά άτομα. Παρακάτω λέει, γεννιέται λοιπόν έτσι το ζήτημα. Αν συμφέρει καλύτερα για τον ηγεμόνα να τον αγαπούν ή να τον φοβούνται. Απαντώ, και το ένα και το άλλο. Μα επειδή είναι δύσκολο να συνυπάρξουν, δηλαδή και να σε αγαπούν και να σε φοβούνται, είναι πολύ καλύτερο να σε φοβούνται παρά να σε αγαπούν, αν είναι να λείψει το ένα από τα δύο. Γιατί οι άνθρωποι γενικά είναι αχάριστοι
εύκολο μετάβολοι, υποκριτές, φυγοκίνδυνοι, διαφεύγουν το κίνδυνο, είναι του Καζαντζάκη, άπλιστοι. Και όσο τους ευεργετείς, σου είναι αφοσιωμένοι. Μα όταν ο κίνδυνος ζυγώσει, αλλάζουν. Και οι άνθρωποι ευκολότερα βλάπτουν έναν που αγαπούν παρά έναν που φοβούνται. Καταπληκτική φράση. Γιατί η αγάπη είναι μονάχα ένας συναισθηματικός δεσμός που οι άνθρωποι, όντας κακοί, σε κάθε περίπτωση που τους συμφέρει τον κόβουν. Ενώ ο φόβος κρατιέται από τη φοβέρα της τιμωρίας και δεν πάβει ποτέ. Θέλω να σας πω, this is Machiavelli, που στην πραγματικότητα λέει και πολλές αλήθειες. Δηλαδή όταν τον διαβάζεις, λες, κάπως έτσι είναι, παρότι σου σηκώνει την τρίγα και θα ήθελες να τα ακούσεις αλλιώς, πολλά από αυτά που λέει, σκανάροντας έτσι την κοινωνία ολόκληρα, λες, Το ενδιαφέρον, ας πούμε, στο Μακιαβέλη και σε όλους τους του αναγέννησης, είναι ότι δίνει έμφαση πάρα πολύ στα παραδείγματα από την αρχαιότητα. Διότι στην αναγέννηση υπήρξε ένα πάθος για την αρχαία ελληνική ιστορία. Πάθος όμως. Πέσανε με τα μούτρα όλοι αυτοί οι έμποροι και οι τραπεζίτες και οι καπεταναίοι και οι ναυπηγοί και οι τεχνίτες να διαβάσουν αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Η αρχαία Ελλάδα έγινε λατρεία κυριολεκτικά. Και δευτερευόντως η Ρώμη. Και η Ρώμη, αλλά η αρχαία Ελλάδα. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι της αναγέννησης ταυτίστηκαν με τους αρχαίους Έλληνες. Αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σαν εμάς ακριβώς. Αυτό κάνανε. Ό,τι κάνουμε εμείς, το κάνανε πριν 2.000 χρόνια. Πήραν τα πλοία, το λέω αυτό δείτε στην Ελλάδα. Άμα ρωτήσεις τι δουλειά κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες, θα σου πει φιλόσοφοι. Είμαστε στα καλά μας. Καθόντανε σε ένα βράχο και φιλοσοφούσαν, επειδή 10 φιλόσοφοι, 20 φιλόσοφοι γράψαν αριστουργήματα. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Ναυτικοί ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Ήταν η μεγαλύτερη ναυτική της αρχαιότητας. Οι πιο θαραλέοι ναυτικοί μαζί με τους Φοίνικες. Άλλαξαν τον κόσμο. Πηγαίνανε στο διαβόλου τη μάνα, δεν ξέραν που πηγαίναν, χωρίς χάρτη. Στείλανε αποικίες. Γέμισε η Μεσόγειος με ελληνικές πόλεις. Όλοι η Μεσόγειος, όχι μόνο η Ανατολική, η Μαύρη Θάλασσα. Άρα ταυτίστηκαν με αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά με τα έργα τους. Τα πονήματά τους που ήταν γεμάτα ελεύθερο πνεύμα. Να. Αυτή είναι. Αυτή είναι το πρότυπό μας. Δεν είναι τυχαίο. Μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, οι μαθητές μαθαίνουν πολύ καλύτερα αρχαία ελληνικά από τους δικούς μας. Που φυσικά το να μάθεις εδώ αρχαία ελληνικά κουράζεται, λέει το παιδί, και είναι φασιστικό. Εντάξει, παιδιά, ό,τι πείτε. Δηλαδή, 40 χρόνια έχω ακούσει αυτό το φασιστικό τόσες φορές που πια εντάξει, παιδιά, ό,τι πείτε. Δηλαδή, είναι ασύλληψη του παντός. Το μέσο Ιταλόπουλο, το μέσο Γερμανόπουλο, το μέσο Δανόπουλο κτλ. Μαθαίνει ελληνικά, διαβάζει αρχαία ελληνικά καλύτερα από τα δικά μας. Γιατί? Γιατί ακόμη αυτοί οι άνθρωποι τροφοδετούνται με θαυμασμό για τους αρχαίους Έλληνες. και το καλλιεργούν αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Μάλιστα. Άρα η ζώνη της αναγέννησης, η ζώνη της αναγέννησης στην ουσία επέβαλε το δικό του σχήμα ζωής. Που είναι δράσε, χάρου, να χαίρεσαι, αφέσου, κατάλαβε, χωρίς ταμπέλες αυτό που συμβαίνει. Έτσι, και παρήγαγε τα αριστουργήματά του. Ακόμη στην αναγέννηση, αυτή η νέα αναδυόμενη τάξη δεν είναι η κυρίαρχη, αλλά έχει αρχίσει να δείχνει τις δυνάμεις της. Και είναι εστιασμένη, γι' αυτό και η αναγέννηση δεν ήταν παντού, είναι σε 2-3 ζώνες της Ευρώπης. Μόλις τελείωσε με αυτό τον κύκλο, που είναι 1300, κυρίως 1400-1500, τι θα αρχίσει, η επόμενος γύρος αυτής της τάξης, γιατί για περί αυτού πρόκειται, τώρα θέλει να κανονίσει τις σχέσεις της με τον Θεό. Ήρθε η ώρα να συμφωνήσει. Τι γίνεται με το υπερπέραν και καταλήγει ότι καλό είναι το υπερπέραν, αλλά μην τρελαθούμε, η ζωή είναι εδώ. Τι θέλω να πω, ήρθε ο προτεσταντισμός. Ο προτεσταντισμός, ο οποίος ενώ είναι θρησκευόμενος, κυρίως είναι του κόσμου τούτου. Και τι θέλει ο προτεσταντισμός, ό,τι η Χάνσα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Δηλαδή,
Τι λέει ο Λούθυρος, θρησκευτικά. Ο Λούθυρος ο άνθρωπος δεν ήταν, ήταν θεολόγος, δεν ήταν κάτι άλλο, αλλά εξέφραζε μια νοοτροπία που είχε γεννηθεί εκεί πέρα στη Βόρεια Ευρώπη. Τυχαίο. Από τη Βόρεια Γερμανία ήταν ο Λούθυρος, τυχαίο δεν νομίζω. Ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες ξεκίνησε ο Προτεσταντισμός? Οι περιοχές στην ουσία που δουλεύει η Χάνσα. Μέχρι το 1650 δουλεύει η Χάνσα, δηλαδή όταν ο Λούθυρος έβγαλε το κίνημά του, το κήρυγμά του ακόμα υπήρχε. Μετά έπαψε να λειτουργεί, άλλαξαν τα σχήματα. Μάλιστα, γιατί τι λέει ο Λούθυρος? Μόνο σου. Αυτό είναι πολύ βασικό στην ελεύθερη οικονομία. Μόνο σου, με δικιά σου ευθύνη, σώζεις την ψυχή σου. Και πώς τη σώζεις την ψυχή σου? Με τη δράση σου. Όχι με προσευχές και τέτοια, όπως ξέρετε στον Προτεσταντισμό, ούτε μοναστήρια υπάρχουν. Ακούει ο Προτεσταντισμός προσευχές και του βγαίνουν. Όχι, κάνεις 5-6 προσευχές, ρε παιδί μου, αλλά τέλειωσε αυτό το πράγμα. Δεν είναι οι προσευχές για χόρταση. Τι θέλει ο Θεός? Δράση θέλει. Έχεις πρόβλημα? Λύστο. Και πώς το λύνεις? Με δράση, δηλαδή με δουλειά. Και άρα ο Προτεσταντισμός στην πραγματικότητα θεοποιεί την εργασία. Και ταυτοχρόνως θεοποιεί την υποχρέωση προς την κοινωνία. Διότι έχει δύο πόδια ο Προτεσταντισμός. Ατομική ευθύνη και ευθύνη ως προς την κοινωνία. Και θα πληρώνεις τους φόρους σου, θα κάνεις. Στις προτεσταντικές χώρες, αν δεν πληρώνεις το φόρο σου, είναι βαρύτερο από το να κάνεις έγκλημα. Δεν ξέρω να το ξέρετε. Δεν το έλεγα στον αέρα. Αντιμετωπίζεται από την κοινωνία βαρύτερα. Διότι το να σκοτώσεις, όλοι μας μπορούμε να γίνουμε δολοφόνοι. Από μια παραφορά, από ένα θυμό, από μια άτυχη στιγμή, μπορούμε όλοι μας να γίνουμε δολοφόνοι. Αλλά να μην πληρώνεις το φόρο σου είναι ένα εσκεμμένο έγκλημα, έχεις καθίσει και το έχεις υπολογίσει, εν ψυχρό σκοτώνεις την κοινωνία σου. Και μετά θέλεις να έχεις τις παροχές, το φόρο το δίνεις, γιατί η κοινωνία σου αντιπαρέχει τα σχολεία, τους δρόμους, τις διάφορες, δεν ξέρω εγώ τι, την περίθαλψη αυτά, και εσύ δεν πληρώνεις ενώ τα θέλεις αυτά. Δηλαδή κλέβεις από την υπόλοιπη κοινωνία. Άρα είσαι πολύ βαρύτερο, το είναι αυτά. Από πού βγαίνει? Από αυτό το κλίμα της Βόρειας Ευρώπης. Να και η ζώνη του Προτεσταντισμού. Πού επικράτησε ο Προτεσταντισμός? Κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή από την Ελβετία και πάνω, και φυσικά επικράτησε στην Αγγλία, που η Αγγλία τον μετέφερε σε όλο τον κόσμο, διότι έγινε η Βόρεια Αμερική Προτεσταντική, η Αυστραλία Προτεστάντικη, και έτσι ο Προτεσταντισμός έδωσε το στίγμα. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο το επόμενος γύρος που θα ξεκινήσει, ο διαφωτισμός. Να το. Στην πρώτη ζώνη αυτός ο έμπορος θέλει να διεκδικήσει τη λογική του, ρε παιδί μου, και το κλίμα του. Στη δεύτερη ζώνη να συνομιλήσει με τον Θεό, να το κατατάξει αυτό το πράγμα. Και τώρα ήρθε η ώρα της πολιτικής επίθεσης στην πραγματικότητα. Διότι πότε ξεκινάει ο διαφωτισμός? Στην Αγγλία του 17ου αιώνα. Η πρώτη χώρα του διαφωτισμού, η πρωτοπόρα χώρα του διαφωτισμού, είναι η πρωτοπόρα χώρα πια στον κόσμο. Διότι έχουμε μπει στη ζώνη της Αγγλίας. Πότε ξεκινάει ο διαφωτισμός? Με τον Τζον Λοκ στην Αγγλία το 1680, είναι ο πρωτοπόρος. Δηλαδή 100 χρόνια μετά οι Γάλλοι φτάσανε τα επίπεδα του Τζον Λοκ και φυσικά του Άιζακ Νιούτον. Ο Ισαάκ Νεύτον, δηλαδή, και οι δύο είναι του 1670-1680, ο Χιούμ και τα λοιπά, η Αγγλία, δεν είναι τυχαίο. Γιατί στην Αγγλία αυτό το κίνημα του διαφωτισμού? Διότι η Αγγλία, θα το εξηγήσουμε, οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε, έκανε την πρώτη επανάσταση αυτών των, η πρώτη επανάσταση αυτών των αστών έγινε στην Αγγλία. Το 1642 έγινε η Αγγλική Επανάσταση, είναι η πρώτη επανάσταση. Οι Γάλλοι την έκαναν το 1789. Δηλαδή η Αγγλία προηγήθηκε 150 χρόνια της Γαλλίας. 150 χρόνια. Όταν οι Άγγλοι είχαν φύγει 100 φορές, η Γαλλία έφτανε. Απλώς η Γαλλική Επανάσταση είναι πιο γνωστή, διότι όταν έγινε,
ήταν τόσο καθυστερημένη που ο υπόλοιπος κόσμος κατάλαβε τι γίνονταν. Ενώ όταν την έκανε η Αγγλία ήταν τόσο νωρίς που ο υπόλοιπος κόσμος δεν κατάλαβε. Τι κάνουν καλοί αυτοί εκεί πάνω, παράξενοι τύποι. Μάλιστα, καθώς στη Γαλλία η Αγγλία είχε μπει πρώτη στην επαναστατική διεκδίκηση αυτής της τάξης για τα πολιτικά της πια δικαιώματα, τέλειωσε το παιχνίδι. Θέλουμε να μετέχουμε πολιτικά. Τέλειωσε το παιχνίδι. Μπαίνει σε πολιτική διαδικασία. Φυσικό είναι να ξεκινήσει από εκεί ο διαφωτισμός, διότι ας πούμε ο Τζον Λοκ, ο Χιούμ και τα λοιπά, τι συζητούνε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του πολίτη στην κοινωνία. Ποια είναι τα δικαιώματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, που αυτό δεν είναι το κύριο διακύβευμα του Le droit de l'homme et du citoyen. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Αυτό είναι η κεντρική συζήτηση του διαφωτισμού, που είναι βαθιά πολιτική συζήτηση. Τώρα πια έχουμε μπει στην κανονική πολιτική συζήτηση. Και οι Άγγλοι σε αυτό είναι ο Νουρέλη. Όλοι οι άλλοι πατάνε στα φύλλα. Και επομένως θα ξεκινήσει στην Αγγλία. Το 1670, το 1680 αυτή η ιστορία. Θα περάσει στη Γερμανία και από εκεί θα πάει στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όπως ξέρετε, σας το έχω πει, υπάρχει ευρωπαϊκό ανέκδοτο. Η Γερμανία παράγει τη θεωρία και η Γαλλία την πράξη. Οι Γάλλοι είναι ευεπίφοροι σε έντονες διαδικασίες, εξεγέρσεις κτλ. Οπότε οι Γάλλοι θα κάνουν πιο θεαματικό διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός της Γαλλίας είναι θεαματικός. Το έχουν οι Γάλλοι, είναι θεαματικοί. Ενώ οι Άγγλοι είναι κάτι τύπη στην άκρη. You know, this is not so bad. Ο Άγγλος για να πει ότι είναι κάτι καλό, το λέει αντίστροφα. This is not so bad. Πες το, Χριστιανέ μου, ότι είναι ωραία, δηλαδή βγάλε το από το στοματάκι σου αυτό το πράγμα. Ενώ εγώ σου το τραζολιό, μανιφίκο, ναι, είναι διαφορετική λαϊ. Γι' αυτό και η Γαλλική Επανάσταση έπαιξε τόσο ρόλο, διότι είναι και οι Γάλλοι φαντασμαγορικοί και τα κείμενά του φαντασμαγορικά και έγινε τόσο αργά που κόντευε να σαπίσει το πράγμα μέχρι να κάνουν οι Γάλλοι την επανάστασή του. Δηλαδή, ίδρωσαν για να την κάνουν. Μάλιστα. Άρα, τώρα, να και η ζώνη του διαφωτισμού. Άρα, τι έχουμε, έχουμε πια μια πολιτική νίκη. Καταλήγει με νίκες αυτής της τάξης. Και πού, σε ποια χώρα προηγείται αυτό το πράγμα. Καλά, πρώτα-πρώτα η Ολλανδία, αλλά δεν τη συζητάμε. Στην Ολλανδία είχαν γίνει όλα πολύ νωρίς. Απλώς η Ολλανδία είναι τόσο μικρή χώρα και είναι όλοι τους σχεδόν μπλεγμένοι στο εμπόριο και στην... που όλα γίνανε τελείως φυσικά. Δηλαδή δεν, στην Ολλανδία δεν χρειάστηκε καν. Αλλά στην Αγγλία χρειάστηκε να γίνουν μάχες. Μάχες. Οι Άγγλοι δεν αρέσκονται σε πολλές συγκρούσεις. Ιδεολογικές, ναι, είναι γενικά λαός χαμηλών τόνων κοινωνικά. Δηλαδή δεν αρέσκονται στο να προκαλείται ένταση εκεί που δεν πρέπει. Γιατί θεωρούν ότι έτσι καταστρέφεται η κοινωνία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται έντονες συζητήσεις και φυσικά κατά καιρούς έγιναν και συγκρούσεις. Για να πάρουμε λίγο τώρα την Αγγλία, τι χρειαζόμαστε. Γιατί η Αγγλία θα γίνει η χώρα που θα αλλάξει τον κόσμο. Τι συνέβη σε αυτή τη χώρα. Α. Προτεσταντισμός, σωστά. 1534. Η Αγγλία έγινε προτεστάντικη. Είχε την περίφημη Ελισάβετ, η οποία έδωσε λύσεις παραγωγικές στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα είναι τα παιδιά μου εκεί πέρα. Είναι αυτονόητο ο γιος μου. Και εσείς σκανάρω τους φίλους τους που έρχονται συζητούν. Είναι αυτονόητο ότι θα κάνεις δικιά σου επιχειρησούλα. Έρχονται οι φίλοι των παιδιών μου, ρε παιδί μου, που τα ξέρω από παλιά και ρωτάω, τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Οι κοσάριδες. Κάποια επιχειρησούλα να ανοίξω. Ουδείς θα πει δημόσιος υπάλληλος. Ουδείς. Δηλαδή σε αυτές τις χώρες της Βόρειας το να γίνεις δημόσιος υπάλληλος είναι συνώνυμος της απειλής. Ο ανίκανος γίνεται δηλαδή δημόσιος υπάλληλος. Αλλιώς κάνεις εργασία. Και κάνανε τις εργασίες. Η Αγγλία είναι σε... Δεν είναι πια η μεγάλη Αγγλία από καιρού. Είναι σε κρίση. Εδώ και κάποιες δεκαετίες λέμε ότι είναι σε κρίση και είναι σε κρίση. Κατά εκατοντάδες χιλιάδες έρχονται. Τα παιδιά από τον Νότο έρχονται ομαδιδών.
Γεμίζει η Αγγλία, από έχει γεμίζει η Αγγλία, από Πορτογάλους, από Έλληνες, όπου και να πάει και περπατώ, έχω την εγγονή μου στο καρότσι, ακούω άλλες γλώσσες και βλέπω. Είναι τα παιδιά μας ολόγυρα, ελληνικά, πορτογαλέζικα, ισπανικά, ιταλικά κτλ. Δεν λέω για τον όλο τον κόσμο και οι Πακιστανοί που είναι εκεί πέρα. Γιατί το λέω αυτό? Βρίσκουν δουλειά. Μπορεί να μην βρίσκουν τη μεγάλη δουλειά, αλλά βρίσκουν δουλειά. Παράγει δουλειές αυτή η χώρα. Γιατί κάνουν επενδύσεις. 5 δραχμές να έχεις, ανοίγεις ένα. Και λες, για να δω, μήπως μου πάει καλά. Οπότε ανοίγουν θέσεις εργασίας. Σε μια χώρα που δεν είναι στα καλά της, θέλω να πω. Μάλιστα. Αυτό είναι το πνεύμα της νέας οικονομίας. Ό,τι έχεις διακινδυνεύεις, το βάζεις ή θα τα κάνεις τα 5% ή θα τα κάνεις τα 5-0 και θα πας και φυλακή. Αλλά κάνε τώρα, παιδί μου. Είναι το πνεύμα αυτής της οικονομίας που άλλαξε τον κόσμο. Γιατί σας το λέω? Αυτό το έδωσε η Ελισάβετ, η ίδια. Έβγαλε τα λεφτά της και είπε, εγώ τα λεφτά μου τα βάζω στο ναυτικό. Αντί να τα έχω στην κασέλα, ας πούμε, για να τα βγάζω για το 100ο δαντελένιο, ξέρω εγώ, και το 1000ο χρυσό πόμολο. Ό,τι έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία βυθίστηκε στο μηδέν. Η χώρα η οποία προηγήθηκε και τους ερχόταν το χρυσάφι με τις καραβέλες, βυθίστηκε στο μηδέν. Γιατί τα χρήματα τα κατανάλωνε σε πολυτέλειες, να πούμε. Πέρασε αυτό, πάει, χάθηκε. Ποιες χώρες κρατούν 500 χρόνια? Η Ολλανδία, η Αγγλία. Οι χώρες της επένδυσης. 5 παράδες έχω, τους βάζω κάτω. Βγήκαν, δεν βγήκαν. Δεν, εντάξει. Είναι ένα κλίμα εκεί, δεν είναι? Γιατί το λέω αυτό με την Αγγλία? Η Αγγλία πολύ ήρεμα αναλογικά ήταν πρωτοπόρα. Ξέρετε, η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η χώρα η οποία έστησε την πολιτική ζωή στην οποία ζούμε, η Αγγλία την έστησε με την Αυστραλία, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα παιδιά της. Δεν έχει σύνταγμα και αρνείται να έχει σύνταγμα η Αγγλία. Δεν πιστεύει στο σύνταγμα, διότι λέει το σύνταγμα προσβάλλει, η ύπαρξη συντάγματος προσβάλλει τον πολίτη μου. Ο καθένας μόνος του έχει ευθύνη να τηρήσει. Τι θα πει, θα το γράψουμε? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Η Αγγλία, this is England. Στην Αγγλία επίσης, όπως συμβαίνει και στο βόρειο, σε όλες τις βόρειες χώρες της Προτεστάτικης, οι νόμοι είναι ελάχιστοι. Ξέρω αν γνωρίζετε. Ελάχιστη νόμη. Από άποψη. Διότι πιστεύουν ότι πρέπει να είναι 3 και να τηρούνται. Διότι αν είναι 3.000 δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, να τηρηθούν. Ο Άγγλος δικαστής, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δεν έχει δικονομία δίπλα του. Γιατί είναι ελάχιστη η νόμη στην Αγγλία. Ελάχιστη. Κυριολεκτικά ελάχιστη. Η χώρα που έχει τους περισσότερους νόμους στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Με απίθανη απόσταση. Δηλαδή, αν η Νορβηγία έχει 300 νόμους, η Ελλάδα έχει 3.000 νόμους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η δεύτερη που έχει περισσότερους νόμους είναι η Ιταλία. Δηλαδή, τα δύο χάλια. Καλά, η Ιταλία τουλάχιστον έχει και παραγωγή. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, γυρνώ τώρα στο θέμα μας. Στην Αγγλία ο δικαστής, και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Οι προτεστάντικες χώρες κρατιούνται από το δικαστικό τους κλάδο. Ξέρω να το ξέρετε. Αυτή είναι η δύναμη, ο δικαστικός κλάδος, ο οποίος ελέγχει και τους πολιτικούς. Ο δικαστής στην Αγγλία έχει δεδικασμένα δίπλα του. Και όχι νόμους, διότι η σύλληψη της απόδοσης δικαιοσύνης σε αυτές τις πρωτεστάτικες χώρες είναι ευέλικτο πράγμα, ρε παιδί μου. Ποιο είναι το κοινό αίσθημα για ένα βιασμό? Δεν είναι θέμα νόμου. Είναι ποιο είναι το κοινό αίσθημα για αυτό το πράγμα. Οπότε τι κάνει ο δικαστής? Έχει δίπλα του δεδικασμένα για βιασμούς από το 1200, ας πούμε. Και κάθεται και ανατρέχει δίκες που έχουν γίνει τα τελευταία 600 χρόνια και όσο έρχεται πιο κοντά και λέει, άρα η γνώμη μου είναι ότι είναι αυτό. Καταλάβατε, δεν υπάρχει νόμος που να λέει όταν γίνει αυτό, αυτό. Είναι μια γενική... μια γενική προήγηση. Κινήσου προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι η πιο επιτυχημένη προτεστάντικη χώρα στον κόσμο, τις αποφάσεις για το ποιος είναι αθώος ή ένοχος δεν την παίρνει καν ο δικαστής. Την παίρνει ο λαός.
Όπως ξέρετε, υπάρχουν οι ένορκοι. Γι' αυτό υπάρχουν ένα σωρό θύλμα αμερικάνικα, γιατί είναι σε υποχρεωμένους. Κάθε δίκη υπάρχουν οι ένορκοι. Δηλαδή, εσύ και εγώ που ξαφνικά έχουμε πάρει μια επιστολή που λένε: «Κυρία Ευθυμίου, θα παρευρίσκεστε στο τάδε δικαστήριο από εκείνη την ημέρα μέχρι εκείνη την ημέρα», και δεν υπάρχει περίπτωση να πεις όχι. Σηκωτώντας επάνω. Είναι υποχρέωσή σου ως πολίτη. Γίνεται η δίκη και οι ένορκοι ακούν τη διαδικασία. Ο δικαστής είναι ο διευθυντής ορχήστρας στην ουσία. Ακούν τη διαδικασία, μπαίνουν σε μία αίθουσα, κλείνει αυτή η αίθουσα. Είναι υποχρεωμένοι όταν ανοίξει αυτή η αίθουσα να έχουν πάρει απόφαση. Αλλιώς δεν ανοίγει. Προτεστάτικα πράγματα. Και βγαίνει έξω και λένε οι ένορκοι, είναι αθώος, είναι ένοχος. Αν είναι ένοχος, τώρα είναι η δουλειά του δικαστή. Δηλαδή, να ορίσει τον... Από εκεί και πέρα τέλειωσε η δουλειά των ενόρκων, απεφάνθησαν. Το κοινό αίσθημα δηλαδή αποφάνθηκε, καταλάβατε, όχι ένας νόμος. Το κοινό αίσθημα. Είναι καταπληκτικά πράγματα που συνδυάζονται με το προτεστάντικο πνεύμα του ο καθένας υπεύθυνος και όλοι μαζί υπεύθυνοι. Βγάζει τέτοιες εξελίξεις, ας πούμε, στον κοινωνικό τομέα.